Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Γιάννη Σοπασί, σύμβουλο εργασίας και ασφάλισης, πρώην διευθυντή ΙΚΑ, που είναι μαζί μας για να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Σοπασί, Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες, έστω και από μακριά. Καλώς σας βρήκα. Θέλω πριν πάμε να ανοίξουμε γραμμές, όπως ήθιστε, για να βοηθήσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε, να μιλήσουμε λίγο για τις αλλαγές που φέρνει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Έχω μπροστά μου, έχω ανοίξει εδώ μπροστά στον υπολογιστή, μια συνέντευξη του κ. Τσακλόγλου, του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος υπερασπίζεται, όπως βλέπω, το ότι αλλάζει η απασχόληση των συνταξιούχων, που υπήρχε αυτό από τον νόμο Βρούτση, παρακράτησε 30%. Και σύμφωνα με τον ίδιο, είχε αυξηθεί πάνω από 5 φορές ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων, λόγω του ότι από το 60 η παρακράτηση είχε πάει στο 30%. Με την αλλαγή τώρα, λέει, που έρχεται, το νούμερο αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ, καθώς πλέον οι συνταξιούχοι θα παίρνουν τη σύνταξή τους χωρίς περικοπή και μπαίνει ένας μη ανταποδυτικός πόρος 10% υπέρ ΕΦΚΑ πάνω στα εισοδήματα από μισθωτή απασχόληση και κάτι αντίστοιχο σε εισοδήματα από αυτοαπασχόληση. Πες μας λίγο τώρα τι είναι αυτό. Να πούμε, Χριστίνα, ότι τέτοια διάταξη υπήρχε και πριν 20-25 χρόνια. Στην ουσία καταργήθηκε το 2019, είχε καταργηθεί ένα μέρος από τον νόμο Κατρούγκαλου και τότε μάλιστα στην κατάργησή του δικαίωμα για να εργαστεί είχε εκείνος ο οποίος θα έπαιρνε το 40% της σύνταξης και του παρακρατούνταν το 60%. Έρχεται ο νόμος Βρούτσης και δίνει το 70% και παρακράτηση 30%. Υπήρχε όμως μια μεγάλη μερίδα ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι έπαιρναν τη σύνταξη το 100% και πλήρωναν εισφορές. Αυτό καταργήθηκε με τον νόμο Βρούτσι και όλοι θα παίρνανε το 70% και θα τους γινόταν παρακράτηση το 30%. Επανέρχεται λοιπόν με νέα διάταξη αυτή που αναφέρει ο κύριος Τσακλόγλου. Από 1η-1η του 2024 θα παίρνουν το 100% της σύνταξης οι ελεύθεροι επαγγελματίες και θα πληρώνουν εισφορές όποια κλίμακα θα καταταχθούν, γιατί είναι επιλογή να καταταχθεί σε κάποια κλίμακα, σύ 50% στον κλάδο σύνταξης. Οι περισσότεροι θα κρατήσουν την κατώτερη για να πληρώνουν περίπου στα 350 ευρώ και θα παίρνουν τη σύνταξη στο ακέρα, δηλαδή. Συγγνώμη, 350 ευρώ είναι το κατώτερο που μπορεί να πληρώσει σε ΕΦΚΑ? Ναι, τώρα είναι 247, αλλά 50% που θα μπει για αυτούς που θα είναι συνταξιούχοι στα 160 ευρώ θα γίνει περίπου 350 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα. Άρα λέμε ότι ένας συνταξιούχος που παίρνει, ας πούμε, 700 ευρώ σύνταξη, 800 να σου πω εγώ, σύνταξη, και παίρνει και άλλα 500 από μία δουλειά που κάνει. Θα παίρνει 1.200 ευρώ σύνταξη και μισθό και θα πληρώνει 350 ευρώ. Άρα από τα 500 που θα δουλεύει θα του μένουν τα 150. Εάν είναι, όχι, ναι περίπου. Ναι. Λοιπόν, εάν παίρνει 500 ευρώ, εάν όμως είναι μισθωτός, του μισθωτούς αλλάζει. Αυτό που αναφέραμε τώρα είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνήθως, εάν έχουν 40 χρόνια, παίρνουν περίπου 900-1.200 ευρώ το πολύ. Εάν θα παίρνουν τα 1.200 ευρώ και πληρώνουν 350 και συνεχίζουν και δουλεύουν, θα πληρώνουν τα 350, θα συνεχίζουν να έχουν τη δουλειά τους και θα παίρνουν τα 1.000 ή τα 1.100. Οι μισθωτοί. Άρα για τους μισθωτούς συμφέρει, μου λες. Ναι, για τους μισθωτούς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, να το κάνουμε πιο λιανά, να καταλάβει ο κόσμος. Ο μισθωτός θα παίρνει τη σύνταξη, θα πληρώνει το 10%, ένα 10% στο επιπλέον που θα παίρνει από μισθωτές εργασίες. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να μπει κάποια κόκκινη γραμμή, γιατί αν είναι κάποιος που παίρνει, για παράδειγμα, από μισθωτές εργασίες 2.000 και πληρώνει 10%, δηλαδή θα έχει 22.000 το χρόνο, το 10% θα είναι περίπου 2.500 ευρώ, ναι, φόρο, επιπλέον από το φόρο που θα πληρώνει και σύνταξη και μισθό. Και θα πληρώνει και 350 το μήνα την ασφάλιση. 350 θα την πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, εάν παίρνει μια σύνταξη περίπου 600 και 700 ευρώ και πληρώνει 350, εάν δεν του αποδίδει
Το επιχειρήν δεν το συμφέρει. Αυτό, αυτό δηλαδή έτσι. Θέλω να πω, ότι ακούμε ότι δεν θα παίρνεις όλη τη σύνταξη και μπορείς να δουλεύεις και νομίζουμε ότι ό,τι παίρνεις θα είναι καθαρό. Όχι. Θα ξέρουμε ότι σε αυτό και φορολόγηση υπάρχει, αλλά και ασφάλιση που πρέπει να καταβάλεις κάθε μήνα. Άρα κάθε πρέπει μήνα. Να δεις Φεβαίως. Τι παίρνεις από το άλλο επάγγελμα που θα συνεχίσεις να κάνεις. Τι θα πληρώσεις και τι θα πληρώνεις φόρο. Γιατί αν είναι να πρέπει να δουλεύω ελεύθερο επάγγελμα για να μου μένει 150 ευρώ, μπορεί να μην θέλω να το κάνω. Και πρέπει να έχει σοβαρή δουλειά η οποία αποδίδει, δηλαδή που έχει κέρδη. Εάν δεν έχει κέρδη, δεν θα σε συμφέρει. Ναι, γιατί όταν δουλεύεις, επίσης θα πω, ναι, εγώ ξέρω ότι είμαι υπέρ της εργασίας αναφανδών, δεν το συζητώ. Παρόλα αυτά, όταν είσαι μεγάλος άνθρωπος, μπορεί να είσαι κουρασμένος και να μην μπορείς να εργαστείς όσο θα ήθελες και όπως θα ήθελες. Επίσης, όταν δουλεύεις, έχεις έξοδα. Ένα καφέ, ένα κάτι, μια μετακίνηση. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα. Εάν είσαι ενίκιο, θα έχεις ρεύμα, θα έχεις νερό. Θα έχεις δημοτικά τέλη ενδεχόμενα ανάλογα που θα έχεις την επιχείρηση. Είναι πολλά τα οποία. Θα πρέπει λοιπόν να τα βάλεις όλα αυτά σε μια σειρά, να δεις τι θα σου πει και αν σου μένει και τότε θα ενεργοποιήσεις αυτή τη διάταξη. Ναι. Σε κάποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών του συμφέρει, όπως είναι ιατρικά επαγγέλματα, όπως είναι δυσκορικά επαγγέλματα, όπως είναι κάποια επαγγέλματα των μηχανικών, όχι όλων, κάποια επαγγέλματα των μηχανικών, εκεί τους συμφέρει γιατί έχουν μεγαλύτερη πελατεία και έχουν περισσότερα έσοδα. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας από τους συνταξιούχους θα το εκτιμήσει, θα το υπολογίσει και θα πράξει ανάλογα. Ναι. Επίσης να πω ότι γιατί μου στέλνουν ερωτήματα ότι σε λίγο θα ανοίξουμε γραμμές, λίγο να πούμε κάποια πράγματα για να τα μάθουν όλοι. Για τις οφειλές συνταξιούχων επίσης, Γιάννη, διαβάζω ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να πάρει κάποιο σύνταξη πρέπει το ποσό της οφειλής που έχει στο ασφαλιστικό οργανισμό να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή 6.000 ευρώ αν είναι αγρότης. Αυτό τώρα αλλάζει προς τα πάνω και πάει από τα 20 στα 30.000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τα 6 στα 10.000 αν είναι αγρότης. Βεβαίως. Από 1η-1η του 2024. Όμως, να τα κάνουμε και εκεί πιο λιανά. Ο ελεύθερος επαγγελματίας για τα 10 χιλιάρικα, εάν για παράδειγμα χρωστάει 35.000, θα πρέπει να πληρώσει τα 5 για να μείνουν 30 και έτσι να του απονεμηθεί η σύνταξη. Για τα 10 χιλιάρικα θα του παρακρατείτε μάλλον το 50% της σύνταξης μέχρι την αποπληρωμή των 10.000 και για τα υπόλοιπα 20.000 θα γίνονται σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Για τους αγρότες από 6.000 γίνονται 10.000, για τα 4.000 θα του κρατέτε το 50% της σύνταξης και όταν φτάσει στα 6.000 θα γίνονται 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Εδώ θέλω να προσθέσω κάτι, Χριστίνα. Εκεί στα 30 χιλιάρικα και στα 35 χιλιάρικα και στα 40 χιλιάρικα εμπεριέχεται και κλάδος ασθένειας που όταν οφείλεις δεν σου δίνεται το δικαίωμα να έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ερχόμαστε εκ των υστέρων και τα ζητάμε να τα πληρώσουν. Και τα πληρώνουν διαφορετικά, δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση. Τι λες τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που δεν το ξέρει ο πολύ ο κόσμος. Δεν το ξέρει ο πολύ ο κόσμος. Εμείς το έχουμε ξανααναφέρει εγώ προσωπικά. Επειδή έχω μια σχέση συνεργασίας με το επαγγελματικό επιμελητήριο και εκεί έχουμε πάρα πολλές διαμαρτυρίες για αυτό το θέμα, το είχα αναδείξει και πριν 2-3 χρόνια, το ανέφερα και πέρυσι στον κύριο Τσακλόγλου στην έκθεση, αναφέρθηκε, έγινε μια ημερίδα στην έκθεση στην οποία συμμετείχε και ο κύριο Τσακλόγλου, το είχα αναφέρει, πάντα παραμένει όμως έτοιμα. Δεν έχει δώσει όπως καμία και πολλά απάντηση, άλλα. Καμία λύση. Τώρα Γιάννη, εγώ θέλω να ανοίξουμε γραμμές, αλλά δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλεις να πεις από τα τελευταία τα οποία μαθαίνεις να εσύ και μας τα μεταφέρεις. Να πούμε ότι υπάρχει μια σκέψη το επίδομα ανεργίας να γίνει από ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, αυτό το θεωρώ θετικό αν συμβεί. Και να πούμε ότι και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τις γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες, μάλλον θα δίνεται ένα επίδομα 9 μήνων όταν αποκτήσουν παιδιά, όπως συμβαίνει στους μισθωτούς και στους δημοσίους υπαλλήλους. Άρα το δίκαιο δηλαδή θα γίνει.
Αυτό που θα έπρεπε ναι, να αυτό συμβαίνει. Αυτό που έπρεπε να έχει γίνει. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω, πρώτα απ' όλα να ανοίξουμε γραμμές το 2-3-13-25-24-25. Μας καλείτε, αν θέλετε, να βγείτε ζωντανά στον αέρα, να θέσετε το ερώτημά σας, με τη μόνη προϋπόθεση, όταν βγαίνετε στον αέρα, θα χαμηλώνετε την ένταση της τηλεόρασης και θα μας ακούτε από το τηλέφωνο. 2-3-13-25-24-25. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο θέμα της ασφάλισης αλλάζουν κάποια πράγματα και βλέπω και στο θέμα της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και εδώ δημιουργούνται πολλές διαμαρτυρίες από το νέο νομοσχέδιο που έρχεται. Ότι ναι, είναι... και μάλιστα χθες με πήρε κάποιος ταξιτζής από τα Γρεβενά τηλέφωνο και το αναφέρω. Το ρώτησα πόσοι ταξιτζίδες είστε εσείς. Στα Γρεβενά μου λέει έχουμε μείνει 45 και δεν βρίσκομαι για να πουλήσουμε τα ταξίδια, δεν τα αγοράζει κανένας, δεν έχουμε δουλειά. Και ήθελα να με ρωτήσει ο άνθρωπος για το συνταξιοδοτικό του. Και μου είπε μάλιστα ότι αυτή την περίοδο δουλεύουν με τα σχολεία, μεταφέρουν τα παιδιά από χωριό σε χωριό, βγάζουν περίπου 1.000 μαζί με τα έξοδα το μήνα, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι δεν δουλεύουν γιατί δεν έχουν να μεταφέρουν σχολιά, που σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές θα πρέπει και το φορολογικό νομοσχέδιο να το δει αλλιώς, δηλαδή οι αρμόδιοι να το δουν αλλιώς σε κάποιες τάξεις. Άρα να υπάρχουν γιατί... διαφοροποιήσεις, όχι βεβαίως, όλα οριζόντια. Πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα ανάλογα την περιοχή. Ναι. Πάμε στις γραμμές, Γιάννη, και στο μεταξύ, αν κάτι νέο έρθει στο μυαλό σου, μας το αναφέρεις. 2-3-13-25-24-25, αστική χρέωση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ήθελα λίγο να ρωτήσω τον κύριο Σουμπαζή, είμαι συνταξιούχος ναι. Και τώρα θα πω για τα επιδόματα που παίρνω συνταξιούχοι Χριστουγέννων και τέτοια. Εγώ παίρνω σύνταξη 462 ευρώ και 64 είναι το επικορικό μου και ποτέ δεν πήρα τίποτε. Δεν πήρατε γιατί πήρατε το 7,5% κυρία μου. Αυτά τα 200, τα 150 και τα 250 ευρώ θα τα πάρουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δεν πήραν καμία αύξηση. Ενδεχόμενα να μπει κάποιο πλαφόν φέτος και να σας δώσουν κάτι και στους μισθωτούς που παίρνετε για παράδειγμα κάτω από τα 700 ευρώ. Καλά, παίρνει πάρα δούμε... πολλά η γυναίκα. Τι να της δώσουν άλλο. Δηλαδή από το πολύ το χρήμα δεν ξέρει τι να το κάνει. Πολύ, πολύ σύνταξη παίρνω. Πολύ, πολύ. Δηλαδή πού τα δεν ξέρω αν έχετε θησαυροφυλάκιο για να τα βάζετε όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, κυρία μου. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Επειδή εδώ βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι, γι' αυτό μιλάω έτσι με τόσο πάθος. Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στο Σόμπαση, μπορούμε? Ακούει, ακούει. Ναι, θέλω να ρωτήσω εμένα, η γυναίκα μου, είμαι αγρότης. Η γυναίκα μου πέθανε το 13, γιατί να μην δικαιούμε χειρίας. 22 χρόνια πλήρωσα. Ναι, δικαιούσε χειρίας με τα 22 ναι. χρόνια, αλλά θα είναι πάρα πολύ ελάχιστη. Έκανες αίτηση και σου απάντησαν αρνητικά? Όχι, ρώτησα αυτό και με είπαν ότι δεν δικαιούσε, λέει, αυτό ισχύει λέει, από το 16 και μετά λέει. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ισχύει τώρα, μπορείς ναι. να κάνεις αίτηση, η σύνταξη πάντως θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα είναι πολύ χαμηλή, αλλά μπορείτε να κάνετε. Για κάντε μια γύρα εκεί από το... Από πού πρέπει να πάει ο άνθρωπος? Στον ΕΦΚΑ της περιοχής. Στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας. Γίνεται να πάρετε κάτι, αλλά θα είναι μικρό, αυτό λέει ο κύριος Οπασής. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβαμε, κύριε Γιάννη, να πω κάτι. Εγώ που είμαι άτομο γενικά πολύ έτσι με τα χρήματα, δεν έχω καλή σχέση, είμαι χουβαρντού. Αλλά δεν θα τους άφηνα ούτε ευρώ. Θα πήγαινα να πάρω ακόμη αν ήταν και 5 ευρώ να έπαιρνα το μήνα. Θα πήγαινα γιατί μου τη δίνουν πάρα πολύ άσχημα από τον τρόπο που φέρονται. Και καλά θα έκανα. Δηλαδή μπορεί να είναι μικρό το ποσό, αλλά δεν θα τους τα άφηνα, θα το έπαιρνα. Θα το έπαιρνα και μπορεί αν είχα λεφτά να τα έδινα αλλού, λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία. Στις επόμενες εκλογές θα είσαι υποψήφια. Α, έτσι, θες να εγώ με βγάλεις. Εγώ δεν θα σου πω που θα είσαι υποψήφια. Για να βγω μπροστά υποψήφια. Για τον κόσμο, να φωνάξω έτσι. Για τον κόσμο, γι' αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλέ μου κύριε. Ευλογημένα. Αμήν. Και χρόνια και πολλά σήμερα στις Αγγελικές. Και στους Μιχάλητες, ναι, στους σωστά. Στους Μιχάλητες, όλους. Στο Γαβρίλ. Κύριε Σουβραζή, έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Ακούμε. Εγώ είμαι 66 χρονών τώρα. Mm-hmm.
πέρασα επιτροπή πριν ένα χρόνο, με δώσαν για 3 χρόνια 67%. Εγώ έπαιρνα, παίρνω σύνταξη να πειρήσω από το πολύ, πολύ νωρίς. Από ποιο τώρα ταμείο, θα κύριε. Είναι... Α? Από ποιο ταμείο. ΙΚΑ. Ναι. Πόσο λοιπόν, παίρνετε. Πόσο. Ναι. 624. Με πόσα έσημα. Με το επικουρικό μαζί. Με το επικουρικό μαζί. Με πόσα έσημα. Εγώ τότε είχα δούλευα στο δημόσιο και βγήκαμε 2.400 έσημα, γιατί ήταν θα... το 89. Ναι, θα τη μονιμοποιήσετε, γιατί αν πάτε να τη μετατρέψετε σε γύρα τους μπορεί να πάρετε και μικρότερο. Πείτε μας το ερώτημα. Αυτό ακριβώς. Εγώ τώρα 25 πρέπει να πειράσω επιτροπή. Τι πρέπει να κάνω. Θα πρέπει, 25 πρέπει θα είναι θέμα βέβαια της επιτροπής, θα πρέπει να μονιμοποιηθεί, να γίνει αορίστου χρόνου. Για να μην ταλαιπωρήσετε να περνάτε από επιτροπή. Όχι, σε κάθε περίπτωση να την αφήσετε αναπηρική τη σύνταξη. Να την κρατήσετε αναπηρική. Όχι, θα την κρατήσω αναπηρική, δεν θα πάρω γύρατος. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πρέπει να κάνω κάτι, ας πούμε, για να... Δεν θα κάνετε μόνιμη. Τίποτα, είναι αρμόδια η Υγειονομική Επιτροπή. Ό,τι σας πει η Υγειονομική Επιτροπή. Ευχαριστούμε γιατί πολύ. Γιατί είμαι 68 χρονών, τι κάθε μέχρι τα 100 άμα... Εντάξει, είναι θέμα της Υγειονομικής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο, να μην πιάνουμε κουβέντα γιατί δεν θα μιλήσει ο κόσμος ο υπόλοιπος. Όμως θέλω να πω σε αυτό, επειδή ξέρεις Γιάννη ότι ξέρω από τη δική μου την οικογένεια με τις επιτροπές, προσδοκώ ότι ο Παναγιώτης ο Κοκόρης τον ΕΦΚΑ τώρα, ο δικός μας υποψήφιος... Ο Παναγιώτης από... έχει γνώσεις γιατί ήταν και γενικός γραμματέας. Έτσι. Και ήταν αυτός που έκανε. Που πέρασε στις μόνιμες αναπηρίες μια σειρά αναπηριών και ελπίζω να περάσει και κάποιες άλλες ώστε να μην χρειάζεται ο κόσμος να περνάει αυτή την ταλαιπωρία που περνάμε κάθε 3 χρόνια όσοι περνάμε από επιτροπές. Πάμε στην άλλη γραμμή. 2-3-13-25. Και να πούμε στον Παναγιώτη να δείτε την πενταετία τα 100 κάθε χρόνο. Τα 100 κάθε χρόνο. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, χαμηλώστε την τηλεόραση, θα μας ακούσετε από το τηλέφωνο. Ναι. Ωραία, πείτε μας. Ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Σόφαση. Ακούει. Σας ακούμε. Ήθελα να το ρωτήσω, είμαι 74 χρονών και έχω 2.500 ένσημα. Και πήγα και ρώτησα και δεν μου δίνουν σύνταξη. Μπορεί να μου δώσουν τα χρήματα που έχω πληρώσει πίσω? Δεν δικαιούστε γιατί δεν έχετε 4.500 και δυστυχώς τα ασφαλιστικά ταμεία... Είναι νομοθετημένο, δεν επιστρέφουν εισφορές. Ναι, γιατί στη Γερμανία, στην Ευρώπη τα επιστρέφουν... Εδώ είναι εμείς... Ελλάδα, κύριε, δεν είναι Γερμανία, δυστυχώς. Δεν είμαστε Ευρώπη. Θα έλεγα ότι είμαστε, να μην Ευρώπη το πω είμαστε, Ευρώπη είμαστε, αλλά κάθε χώρα για τα ασφαλιστικά της έχει... Είμαστε καταπερίσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πρόσεξε πόσο, το ίδιο έγινε και με τη μητέρα μου, η οποία δούλευε, δεν συμπλήρωσε τη 15ετία και δεν πήρε δική της σύνταξη ποτέ. Τα λεφτά αυτά που πάνε, πού πάνε αυτά τα λεφτά? Θα έπρεπε ο κύριος να το χειριστεί διαφορετικά, να μαζέψει 3.000 και να μπει στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ και έτσι να έπαιρνε σύνταξη. Πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, πείτε μας. Ναι, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σοφαστή. Είμαι το 57 γεννηθής. Ναι. Ναι, με ακούτε. Το 57 γεννηθής. Πληρωμένα όλα. Πότε βγαίνω στη σύνταξη? Την ημέρα που συμπληρώνεται τα 67, δηλαδή το 2024. Ναι, 9 του Γενάρη. 9 του Γενάρη, δηλαδή περίπου σε 2 μήνες. Σε 2 μήνες μπορείτε, ναι, να πάτε να... Θα πληρώσω και τον Δεκέμβριο. Ναι, αφού δεν παίρνετε σύνταξη, θα πληρώσετε και τον Δεκέμβριο. Το Γενάρη δεν πιστεύω να πληρώσω. Όχι, δεν θα τον πληρώσετε, γιατί 9 του Γενάρη θα γίνει η κατάθεση, ναι, το δικαιολογητικό. Μήπως γνωρίζετε περίπου με πόσο θα βγω? Πόσα χρόνια έχετε ασφάλιση, κυρία μου, και ποιο ταμείο έχετε? Από το 88, το 78. Αγρότησα. Ναι, αγρότησα. Περίπου, ενδιάμεσα, περίπου 600 ευρώ. 550 με 600 ευρώ.
Καλά, τώρα αυτά δεν μπορεί έχω να τα... κάτι λίγα ίσα. Εντάξει, περίπου 600 Έχει. Ευρώ αυτό που είπε ο κύριος Σοπασής. Υπολογισμός δεν γίνεται σύνταξης όπως καταλαβαίνετε έτσι. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, έτσι, ναι, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά στο περίπου, λέει γύρω στα 600 ευρώ, μην περιμένετε 1000 παραδείγματος χάρη. Γύρω στα 600. Το ξέρω, τουλάχιστον να πιάσουμε το 500, αλλιώς δεν βγαίνουμε. Εντάξει. Εγώ θέλω να έρχεστε εδώ στην εκπομπή να μας πείτε με τα 500 πώς βγαίνετε. Λέει η γυναίκα με 500. Θέλω να έρθουν εδώ να μας πούνε τι ήρωες είναι αυτοί που βγαίνουν με τα 500 ευρώ. Ήρωες. Αυτό είναι ηρωισμός σήμερα. Ναι, αν κατοικεί σε χωριό, τι βολεύει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Σε χωριό ζω, αλλά... Γεια σας κυρία μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, μπορώ να μιλήσω. Ακούμε. Είμαι συνταξιούχα, είμαι χείρα, παίρνω σύνταξη από τον άντρα μου το 70% και τώρα το Δεκέμβρη συμπληρώνω τα 3 χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου. Θα πρέπει να κάνω... Βεβαίως, κυρία μου, θα πάτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής σας, θα κάνετε μια υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1555, θα δηλώσετε ότι δεν έχετε παντρευτεί, δεν δραστηριοποιείτε σε κάποια επιχείρηση και δεν παίρνετε άλλη σύνταξη. Αυτό θα το δηλώσετε για να μην σας μειωθεί στο 50% η σύνταξη. Δεν θα μειωθεί μετά την... Όχι, θα παραμείνει στο 70%. Θα παραμείνει στο 70%. Παίρνετε και προσωπική σύνταξη δικιά σας. Ναι. Θα μειωθεί στο 50%, αλλά τη δήλωση θα την κάνετε. Πρέπει τη δήλωση να την κάνετε. Ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας. Αν έχουμε γραμμή να πάμε και στην επόμενη και μετά θα πάμε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα είναι εδώ Γιάννης Σοπασής. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ξέρετε τι, έχω ανήλικο παιδί 16 χρονών. Ναι. Έχω 10 χρόνια ΟΒΑ και 4 χρόνια έχω ΙΚΑ. Μπορώ να βγω σύνταξη ανήλικο παιδί? Όχι, κυρία μου, στα 62. Στα 62. Πριν τα 62 δεν μπορείτε να πάτε. 55 χρονών είμαι. Δικαιούμαι ή όχι? Σε 7 χρόνια. Σε 7. 55 είναι. Σε 7 χρόνια. Αν δεν αλλάξει τίποτα. Βέβαια. Σε 7 χρόνια. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, Γιάννη, μία ακόμη, άντε, ο Φώτης παρενέβη, να ξέρετε, για να μην σας κλείσουμε. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θέλω να μιλήσω κι εγώ. Ακούγεστε. Ναι. Ναι, αλλά χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να σας ακούσουμε, θα σας κλείσουμε. Έγινε. Να μας ακούτε από το τηλέφωνο, εντάξει. Ναι. Πείτε μας. Ας πω έτσι. Είμαι εγώ με συνταξιούχος τότε ποτέ. Ναι. Η γυναίκα μου ήταν ασφαλισμένη σε μένα μέχρι το 2003. Από το 2003 και μετά είναι στον ΟΓΑ. Δικαιούται είναι στα 62 να πάρει σύνταξη. Έχει μόνο ΟΓΑ. Ναι, μόνο ΟΓΑ έχει. 67. Στα 67, κυρία μου. 67, δηλαδή. Σε 5 χρόνια. Ήταν ασφαλισμένη, σε μένα δεν ισχύει και μεγάλο. Όχι, βέβαια. Όχι, ήταν ασφαλισμένη ιατροφαρμακευτικά, δεν ήταν και... Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Λοιπόν, μείνετε εσείς στις επάλξεις, θα επιστρέψουμε και θα μπορείτε να επικοινωνήσετε ξανά. Ο Γιάννης Σοπασής σε λίγο μαζί μας. Σε έβλεπα χθες, προχθές, σε έβλεπα εκεί που έκανες τις ερωτήσεις για την αερογέφυρα. Για το flyover. Και είμαι περίεργος. Καλά να ξεκινήσει η αερογέφυρα. Είμαι υπέρ των έργων, υπέρ της προόδου κτλ. Να μην έχουμε κάτι ανάλογο με το μετρό και να μην έχουμε κάτι ανάλογο με την υποθαλάσσια. Που μας ζητάνε τώρα να πληρώσουμε κάτι πρόστιμο. Εσύ και εκατοντάδες άλλοι, χιλιάδες μην πω, πολίτες που έχουμε τα ίδια. Εγώ πάλι έχω και ένα τρίτο ερωτηματικό. Πώς θα έρχομαι από τον Εύωσμο στην έκθεση για να δουλέψω? Αυτό ας μου απαντήσει κάποιος. Γιατί έρχομαι από τον περιφερειακό και έρχομαι σε ένα τέταρτο 20 λεπτά και όταν κλείνει ο δρόμος μπορεί να κάνω και μια ώρα. Από πού θα έρχομαι? Θα μου πεις θα έρχεσαι από κάτω. Θα έρχομαι από κάτω, αλλά όταν όλη η πόλη θα έρχεται από κάτω, πώς θα φτάνουμε, με ποιον τρόπο, ερωτηματικό. Θα πρέπει να πάρθουν μέτρα, να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει προχέρα. Θα βγάλω φτερά και θα πετάξω. Θα πετάξω λοιπόν. Θα πετάω. Θα σε ακούω να δούμε πώς θα ρυθμίζεις την κίνηση. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, επιστρέφουμε σε λίγο. Εμείς κυρίες και κύριοι πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.